αυτό που είπε και ο κύριος Τζαβάρας, το είπε και ο κύριος Κουτσούπας. Καθόμενος αφορά για να μπορέσει να έχει αποτελεσματική λειτουργία η αδίποτε αναγνώριση, η αδίποτε επένδυση η οποία θα υπάρχει, να την έρχεται σε σύγκρουση, κύριε καθηγητά, με την περιβαλλοντολογική μελέτη η οποία έχει γίνει και βάσει της περιβαλλοντολογικής μελέτης, ναι. Η οποία βγήκε το προεδρικό διάταγμα για τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Και όταν αυτή η μελέτη έχει εκδοθεί βάσει ψευδών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και βάσει αυτής της μελέτης ενεκρίθηκε, αποφασίστη, βγήκε στο προεδρικό διάταγμα και όταν υπάρχει εκκρεμωδικία για αυτές τις ποινικές ενέργειες κάποιων οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους και μόνο και όχι για την περιοχή ή αν θέλετε ακόμη να εκμεταλλευτούν κάποια προγράμματα ή ΜΚΟ, το λέω, πού βαδίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις για υπό εμπάση περιπτώσει, διότι να μην αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο, ναι. Και δεν θέλω να επεκταθώ καθόμενος αφορά το προεδρικό διάταγμα, διότι υπάρχει κάποιος αποπροσανατολισμός, κύριε Αλεξανδρόπουλε, και οδηγούν τον κόσμο σε κάποιες περιπέτειες. Ο νόμος, το Σύνταγμα, αναφέρει ρητά σε παραβίαση ή μείωση της χρήσης της ιδιοκτησίας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.